Τον Εύρο και τη Θράκη επισκέπτεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος, μερικές ώρες μετά την επανάληψη εξαγγελιών και υποσχέσεων από τον Πρωθυπουργό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα βρεθεί στο πλευρό των πολιτών και θα συζητήσει μαζί τους για τα προβλήματα που τους ταλανίζουν χρόνια. Και ακόμα περισσότερο μετά τις περσινές πυρκαγιές στη Δαδιά και σε όλη την ευρύτερη περιοχή που έφτασαν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το πρωί βρέθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου είχε συνάντηση με τους εργαζόμενους και τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Ήταν πολύ πραγματικά διαφωτιστική επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Η επαφή με τους εργαζόμενους, με τους επισκέπτες, με τους ασθενείς, με τους εκπαιδευόμενους φοιτητές, με τους ειδικευόμενους ιατρούς, με τους εργαζόμενους στην κοινωνική υπηρεσία, τους ανθρώπους που δίνουν μια καθημερινή μάχη. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι από 5, αν καλά κατάλαβα, περιοχές, οι ασθενείς συχνά διακομίζονται εδώ, ενώ υπάρχουν τοπικά νοσοκομεία που δεν έχουν την υποδομή ούτε το έμψυχο δυναμικό. Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Χαρακτηριστικά μίλησα και για τα θέματα της κοινωνικής υπηρεσίας, όπου 2 επιστήμονες που θα αφυπηρετήσουν σε 4 χρόνια δεν γνωρίζουν καν εάν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, για όλη αυτή την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί και για όλο το κεκτημένο της υπηρεσίας. Η συνθήκη στην οποία δίνουν τη μάχη γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό σε πάρα πολλές κλινικές και παιδεία δεν είναι οι συνθήκες ενός κοινωνικού κράτους δικαίου, και αυτό είναι κάτι που εμάς μας απασχολεί και που θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε. Ήδη συνέλεξα αρκετά στοιχεία και σκοπεύω να τα θέσουμε και στη Βουλή. Η Πλεύση Ελευθερίας άλλωστε αυτό κάνει, φέρνει την φωνή των πολιτών, τα προβλήματά τους, τα αιτήματά τους, τις αγωνίες τους μέσα στη Βουλή. Μιλήσαμε και με ασθενείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει η πρόνοια για τους ασθενείς που έρχονται για βραχύχρονη νοσηλεία ή που βρίσκονται σε αναμονή. Δεν υπάρχει πρόβλεψη ημερήσιας νοσηλείας, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Στις σύγχρονες δημοκρατίες αυτά τα θέματα είναι λυμένα και πρέπει επιτέλους να λυθούν και στην Ελλάδα, και όχι να έχουμε υπουργούς και έναν πρωθυπουργό που κομπάζουν ότι έχουν αφήσει πίσω τους προβλήματα τα οποία είναι όλα μπροστά μας και κομμάτι της ζωής μας. Μεταξύ άλλων, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας θα συναντηθεί με πυρόπληκτους, με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, αλλά και περιβαλλοντικούς συλλόγους, με επίκεντρο την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στον Εθνικό Δρυμό της Δαδιάς. Θέλω να σας πω ότι με συγκινεί πολύ η επαφή με τους ανθρώπους εδώ, γιατί διαπιστώνω μια μεγάλη αγάπη για τη χώρα, για την πατρίδα, μια μεγάλη αγωνία να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή ισότιμα, και μια διεκδίκηση που είναι πολύ σημαντική. Και από πλευράς μου και από πλευράς της Πλεύσης Ελευθερίας, αυτό το οποίο εγγυώμαι είναι ότι ο κόσμος εδώ, και όταν λέω εδώ δεν εννοώ μόνο στην Αλεξανδρούπολη, εννοώ σε όλο τον Εύρο και σε ολόκληρη τη Θράκη, δεν θα μείνει ξεχασμένος, ούτε τα θέματα αυτά θα μείνουν μεταξύ μας.